Αλλά έχουμε πει επίσης ότι όλοι οι υπάλληλοι με τα πλαστά πτυχία που ξαναγύρισαν επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και όλοι οι μετακλητοί, θα φύγουν. Δεν θα υπάρχει δηλαδή αυτή η ομοιρία. Γύρισαν πίσω οι υπάλληλοι επί ΣΥΡΙΖΑ με πλαστά. Δεν το ξέρω, γιατί το ρωτώ. Πώς είναι αυτοί, ξέρετε. Είναι κάποιες χιλιάδες. Είναι χιλιάδες. Υπάρχουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι με πλαστά πτυχία. Ναι. Χιλιάδες. Τώρα θέλετε να σας πω. Όχι, αλλά μου λέτε χιλιάδες. Προφανώς εννοείται πάνω από 5.000. Υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίες εμείς είχαν φύγει με δικαστικές αποφάσεις κτλ. Και οι οποίοι ξαναγύρισαν. Την ΕΡΤ δεν έχουμε να πούμε. Τι να πούμε για την ΕΡΤ. Την ΕΡΤ εμείς την είχαμε. Κακώς την κλείσατε. Την ΕΡΤ την κλείσαμε καταρχάς. Την ΕΡΤ ουσιαστικά τη μειώσαμε. Φτιάξαμε μια μικρότερη δομή κρατικής τηλεόρασης. Άλλο έγινε. Συγχωρείτε. Άλλο ουσιαστικά έγινε. Εκεί κατέληξε. Ήταν μια. Αυτό θα ξανακάνετε. Μπορείτε να μου το ξαναπείτε. Γιατί νομίζω ότι ζω δύο. Ναι, λέμε ότι ο τρόπος. Μια φαντασίωση. Ναι. Ναι, πείτε μου. Δεν κλείσατε την ΕΡΤ, αλλά την μειώσατε. Η ΕΡΤ έκλεισε για ένα διάστημα μέχρι να ξανανοίξει ένα καινούριο κρατικό φορέα. Δεν ξανάνοιξε καινούριο κρατικό φορέα. Και το υπερασπίζεστε, κύριε Ρουμανέ, αυτό το ξανακάνετε. Συγγνώμη, δεν ξανάνοιξε καινούριο κρατικό φορέα. Η ΕΡΤ έκλεισε για δύο ολόκληρα χρόνια, κύριε. Συγγνώμη. 2.500 οικογένειες βρέθηκαν στον δρόμο, κύριε. Λοιπόν, αφήστε με να σας πω λοιπόν. Παρακαλώ. Η ΕΡΤ έκλεισε για ένα διάστημα μέχρι να φτιαχτεί ο καινούριος φορέας. Προσπάθειες εξυγίανσης είχαν γίνει ενώ ήταν ανοιχτή η ΕΡΤ και κανείς δεν συμμετείχε, με αποτέλεσμα όλες να αποβαίνουν άκαρπες. Εντάξει. Φταίνε, και τελικώς. Φταίνει υπάλληλοι. Δεν λέω εγώ δεν λέω ότι φταίνει υπάλληλοι. Λέω το αποτέλεσμα ήταν ότι απέβαιναν άκαρπες οι προσπάθειες αυτές, με αποτέλεσμα τελικά να γίνει αυτό πράγματι να υπάρχει ένα διάστημα μάλιστα, που είχε μάλιστα, μαύρο η ΕΡΤ. Δεν λέω ότι ήταν θετικό το διάστημα που είχε μαύρο η ΕΡΤ.